Είδα σήμερα σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων δημοσκοπήσεις στην Τουρκία που δείχνουν τον Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί όλο αυτό το διάστημα να είναι ο πατερούλης όλων των μουσουλμάνων επί γης, σε ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση να χάνει τουλάχιστον από δύο, από τον Δήμαρχο Άγκυρα στο Δήμο Κωνσταντινούπολης, ενδεχομένως και από την κυρία, την υποκεφαλής του καλού κόμματος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Λοιπόν, και θέλω να μας πείτε, να ξεκινήσουμε όλο αυτό το πράγμα που έληξε χθες. Μήπως τελικά έτσι όπως προσπάθησε να το αξιοποιήσει ο Ερντογάν, αντί να τον βοηθήσει, τον φέρει και σε δύσκολη θέση. Ναι, αναμφίβολα από την κρίση και από τον πόλεμο που έγινε στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αυτή την κρίση προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν δύο άνθρωποι βασικά και ξεκάθαρα. Ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Ναι. Ο Ερντογάν προσπάθησε να το κάνει αυτό, άρπαξε την ευκαιρία, το είδε σαν σανίδα σωτηρίας, γιατί αντιμετωπίζει αδιέξοδα και σε εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό τα αδιέξοδα δεν είναι ένα, είναι πολλά. Ήταν σε πολύ δύσκολη... Καταρχάς υπάρχει η κατάσταση της οικονομίας, η οποία πλήττει τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα, εκεί που είναι και η δεξαμενή των ψήφων του Ερντογάν. Ναι. Επίσης, η κατάσταση αυτή, η οικονομική κατάσταση, επιδεινώθηκε αυτές τις 15 μέρες που είχε επιβάλει εγκλεισμό. Ολοκληρωτικό εγκλεισμό, το λεγόμενο lockdown. Και ενώ ήταν ο λαός, θα έλεγα, στα κάγκελα με τον Ερντογάν, του ήρθε αυτή η ευκαιρία και προσπάθησε να παίξει με το θρησκευτικό συνέστημα των Τούρκων. Ναι. Εδώ πρέπει να πω, και χωρίς να θεωρηθεί, ειλικρινά δεν έχω κανένα λόγο να παρουσιάσω μια διαφορετική εικόνα από αυτή που υπάρχει στην Τουρκία, η Τουρκία είναι η πιο αντισημιτική, η τουρκική κοινωνία είναι η πιο αντισημιτική και πιο αντιαμερικανική κοινωνία στον κόσμο. Ποια? Τα ποσοστά είναι πάνω από 90%. Αφήστε τι κάνουν οι πολιτικοί για λόγους σκοπιμότητας που το παίζουν πολλές φορές φιλοϊσραηλοί και φιλοαμερικανοί. Η κοινωνία, επειδή γνωρίζει λοιπόν ο Ερντογάν αυτό, έπαιξε και εναντίον. Γι' αυτό είπε τον Biden, έχεις βαμμένα τα χέρια σου με αίμα. Δεν έκανε δηλώσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Έκανε και αντισημιτικές δηλώσεις και γι' αυτό. Και αυτή η λέξη κατάρα ήταν για να απευθυνθεί στο θυμικό των μουσουλμάνων. Όταν καταράστηκε τους Αυστριακούς. Ήταν σαν κραυγή θρησκευτική, ναι, πιο πολύ παρά. Έπαιξε δηλαδή με το θρησκευτικό συνέστημα των Τούρκων. Ναι. Και όντως για λίγο αποπροσανατολίστηκε ο κόσμος από τα προβλήματα, έστρεψε το βλέμμα του προς τα εκεί. Σήμερα είδα πριν από λίγο στο Twitter μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και διάβασα από κάτω τα σχόλια. Ναι. 95% προσέξτε, σε μια χώρα που το να γράψει αρνητικό σχόλιο μπορεί να σε οδηγήσει μετά από μισή ώρα, όχι την άλλη μέρα, στη φυλακή. Ναι. Δηλαδή να μπουκάρουν στο σπίτι σου, να συλλάβουν. Άρα η κατάσταση δεν ήταν καλή στην Τουρκία. Προσπάθησε να το γυρίσει ο Ερντογάν, συνεχίζει να μην είναι καλή. Να πω λίγο για το εξωτερικό μέτωπο και να γυρίσω το ερώτημά σας, κύριε Ξενάκη, για τις δημοσκοπήσεις. Στο εξωτερικό μέτωπο, ο Ερντογάν και εκεί αντιμετωπίζει δυσκολίες. Είναι οι συμφωνίες του Αβραάμ που έφεραν κοντά το Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο και θεώρησε ο Ερντογάν ότι παίζοντας και με τα συναισθήματα του μουσουλμανικού κόσμου γενικότερα, θα προσπαθήσει να απομακρύνει το Ισραήλ ή μάλλον τις αραβικές χώρες από το Ισραήλ. Ναι. Πέντε χώρες ήδη έχουν συνάψει διπλωματικές σχέσεις. Επίκειται η σύναψη διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, ναι, που θα είναι πραγματικά ένα παγκόσμια σημασίας γεγονός. Η Τουρκία λοιπόν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ο Τσαβούσογλου πήγε στη Σαουδική Αραβία. Φυσικά εκεί δεν του έκαναν ούτε επίσημη υποδοχή, ούτε επέτρεψε να γίνει συνέντευξη τύπου, και είναι συνέντευξη τύπου, και έφυγε σαν ιδιώτης, δεν τον αποχαιρέτησε κανένας. Δηλαδή δεν πέτυχε και πολλά πράγματα, ναι, σε αυτό. Και γι' αυτό οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και με εταιρείες δημοσκοπήσεων φιλικές προς το ΑΚΕΠΕ, σχεδόν δεν κερδίζει κανέναν, ακόμα και με τον Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος δεν φημίζεται, ξέρετε, για τα ηγετικά του προσόντα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ακόμα και με αυτόν χάνει. Ακόμα και με αυτόν χάνει. Τώρα, οπότε, ναι, να περιμένουμε. Δεν ανέφερα και ένα τρίτο ζήτημα που είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία. Είναι, ξέρετε, σφάζονται οι αρχινονοί, οι μαφιόζοι στην Τουρκία.
και χτυπούν ανελαίητα τον Υπουργό Εσωτερικών. Κάτι που πιθανότητα να γίνεται και σε συνεννόηση με τον Γαμπρό. Με τον Γαμπρό του Ερντογάν, τον Περάτα Αλμπαϊράκο, ο οποίος είναι θανάσιμος εχθρός με τον Σοϊλού. Εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζει και αυτό το πρόβλημα ο Ερντογάν και πιστεύω ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες ταρακουνέται η κυβέρνησή του και θα δούμε εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα. Εσείς πιστεύετε ότι στην ιστορία αυτή ο Ερντογάν δηλαδή έπαιξε το χαρτί του πατερού του Ισλάμ, των μουσουλμάνων και το χάσε στην παρούσα φάση? Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ένας Ερντογάν ο οποίος, ξέρετε, η γάτα λένε είναι πιο επικίνδυνη όταν είναι στριμωγμένη, όταν είναι στη γωνία η γάτα, είναι πιο επιθετική. Σωστό είναι αυτό. Απαρέλειψα να πω ότι ο Τσαβούσογλου τουλάχιστον δύο φορές απευθύνθηκε στην παγκόσμια μουσουλμανική κοινότητα. Το ΙΜΕΤ, τουρκικά ΙΟΥΜΑ. Ναι. Είπε λοιπόν ότι η ΙΟΥΜΑ μας καλεί να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο να προστατέψουμε τους Παλαιστίνιους, δηλαδή τη Χαμάς. Εκεί όμως, ξέρετε, αυτή η ρητορική, η ακραία ρητορική του Ερντογάν τον απομάκρυνε από τις εξελίξεις, τον απέκλεισε από τις διαδικασίες εξεύρεσης λύσης ή τέλος πάντων προσωρινής, όπως είναι η ανακοχή και η χειρία. Και έτσι θα έλεγα ότι ο Ερντογάν δεν συγκαταλέγεται σε αυτούς που είχαν κέρδη από αυτήν την κρίση, ενώ θα έλεγα ότι σε αυτούς μπορούμε να πούμε ότι συγκαταλέγεται ο Νετανιάχου, ο οποίος, ξέρετε, ήταν ένα αδιέξοδο, είναι στην ουσία ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός, έχει προβλήματα διαφθοράς, συσπήρωσε κόσμο τώρα, νομίζω ότι είναι ένας από τους κερδισμένους. Γιατί σας ρωτάω, κύριε Καλτερίδη, γιατί είδαμε χθες ένα πράγμα το οποίο λόγω της επικαιρότητας πέρασε δεύτερη, δεν το είδαμε να επικεντρώνεται έτσι πολύ η επικαιρότητα σε αυτό, αλλά είδαμε ψαρόβαρκες τουρκικές, αλλιευτικό στόλο της Τουρκίας, να φτάνει εκεί κοντά στη Γάβδο, σε σημεία στα οποία δεν είχε φτάσει ποτέ. Και επειδή ξέρουμε ότι τα τουρκικά αλλιευτικά όλα μαζί ποτέ δεν πηγαίνουν σε τέτοιου είδους αποστολές χωρίς να έχουν την έγκριση, για να μην πω την προτροπή του τουρκικού κράτους, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μήπως ο Ερντογάν προσπαθεί αυτή την ήττα του, γιατί πραγματικά πρόκειται για ήττα η οποία υπέστη στην ιστορία της Γάζας, προσπαθεί να την αξιοποιήσει ή προσπαθεί να την αποπροσανατολίσει με κάτι το οποίο αφορά την Ελλάδα, τη χώρα μας? Ναι, νομίζω ότι για κάποια σοβαρή κρίση δεν έχουμε στοιχεία, ούτε εκτιμώ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τα αλλιευτικά δεν βγαίνουν για να ψαρέψουν, εκτελούν αποστολές του τουρκικού κράτους. Γιατί το έχουμε δει και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Εγγράφουν εκεί υποθήκες για μελλοντικές ρυθμίσεις στο Αιγαίο, γιατί υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα διεκδικήσουν ανάλογο καθεστώς με αυτό που διεκδίκησε η Ιταλία. Δηλαδή το δικαίωμα να ψαρεύουν μεταξύ 6 και 12 μιλίων. Ναι. Στην ουσία προσπαθεί η Τουρκία. Φυσικά στη Γάβδο έκανε κάτι ακόμα πιο προωθημένο. Τα τουρκικά αλλιευτικά βρέθηκαν και μέσα στην Αιγαλίδα ζώνη, στα χωρικά μας ύδατα, στα 6 μίλια δηλαδή. Ναι. Τώρα, ειδικά για τη Γάβδο, γιατί τα έστειλαν στη Γάβδο? Ήταν ένα μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση, θέλοντας να μας δείξουν ότι η Τουρκία, θέλοντας η Τουρκία να μας δείξει ότι θα αντιδράσει σε ενδεχόμενη επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια της Κρήτης, το οποίο είναι κάτι που έχει διακηρύξει και η παρούσα κυβέρνηση. Η εκτίμησή μου είναι αυτή, ότι θέλουν να εγγράψουν υποθήκες και να δώσουν ένα μήνυμα. Υπάρχει κίνδυνος, για να γυρίσω σε αυτό που ζώσατε στην αρχή, υπάρχει κίνδυνος, φοβάστε, εκτιμάτε ενδεχομένως, δηλαδή το φοβάστε, μπορεί να είναι στο ρήμα, ότι μπορεί να δούμε επιθετικές κινήσεις πιο έντονες Τουρκίας ακριβώς λόγω των εξελίξεων αυτών που έκυψαν και από αυτά που συνέβησαν στη Γάζα? Αυτό που λέμε ότι εξάγεται η κρίση. Ναι. Τώρα, άμα είναι στριμωγμένος ο παντού. Εργαλειοποίηση της κρίσης. Ναι. Πιστεύω ότι εάν κάνει κάποια προκλητική ενέργεια, δεν θα είναι αποκλειστικά γι' αυτό. Θα εξυπηρετεί τον βασικό στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας, ενώ ο γαλάζιες πατρίδες και όλες αυτές οι ανοησίες που έχουν υιοθετήσει ως πολιτική η Τουρκία. Και ταυτοχρόνως μπορεί να εξυπηρετεί και εσωτερικές σκοπιμότητες. Όμως, έτσι ξεκάρφωτα μια κρίση χωρίς να είναι ενταγμένη στο στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας, δεν περιμένω. Όλες τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, όλες οι κινήσεις εξυπηρετούν το εθνικό της σχέδιο, που σας είπα ποιο είναι,
είτε λέγεται Γαλάζια Πατρίδα, είτε λέγεται Τουρκολιβικό Μνημόνιο, είτε οποιαδήποτε άλλη κίνηση έχει σκοπό να κάνει η Τουρκία με την Παλαιστίνη, αυτό το πράγμα που ήθελα να κάνουμε. Στις 31 Μαΐου, κύριε Καλυτερίδη, αναμένουμε να είναι εδώ και ο Τσαβούσογλου. Προσδοκούμε κάτι από αυτή τη συνάντηση? Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε υποσχεθεί και η Τουρκία και η Ελλάδα στους εταίρους μας, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και οι διερευνητικές και οι συναντήσεις, για να, δηλαδή έχουμε διερευνητικές συναντήσεις υπουργών εξωτερικών για να έχουμε και συνάντηση με τον του Έλληνα Πρωθυπουργού, τον Τούρκο Πρόεδρο. Με δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση και η πρώτη δημοκρατία, για πρώτη φορά είχαμε σε τόσο υψηλό επίπεδο και τόσο ξεκάθαρες δηλώσεις για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ένα ζήτημα που για την Τουρκία ήταν κόκκινη γραμμή. Ξέρουμε ότι η Τουρκία είχε πιέσει ελληνικές κυβερνήσεις ακόμα και να ακυρώσουν τον νόμο που ψηφίστηκε το 1994. Με δεδομένο λοιπόν αυτό ότι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έκανε απλά δήλωση, αλλά κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο της γενοκτονίας στην Καλαμαριά, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε προσδοκίες. Απλά η ελληνική κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει υποσχεθεί στην Ευρώπη ότι θα αφήσει τους διάβλους ανοιχτούς. Και αυτό νομίζω ότι κάνει. Θα είναι μια επίσκεψη, θα έλεγα, ρουτίνας. Όμως ακριβώς επειδή ο Τσαβούσογλου ταπεινώθηκε από τον κύριο Δένδια στην Άγκυρα και ταπεινώθηκε σε ζωντανή μετάδοση μπροστά σε δεκάδες εκατομμύρια, στα μάτια δεκάδων εκατομμυρίων Τούρκων, πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να στις επαφές που γίνονται και προετοιμάζεται η ατζέντα, ναι, κύριε Ξενάκη, πιστεύω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να επιμείνουν και να είναι πολύ σχολαστική στην ατζέντα, ναι, και να μην επιτρέψουν εκτροπή από την ατζέντα, ναι, και φυσικά και ο κύριος Δέντιας έμπειρος να είναι προσεκτικός στη συνέντευξη. Καταλαβαίνω τι λέτε. Να μην έχουμε καμία ρεβάνς. Καταλαβαίνω τι λέτε και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό όντως. Αλλά η αλήθεια είναι πως ξέρετε σε ένα δημόσιο λόγο στον αέρα, το τηλεοπτικό, δεν μπορείς να έχεις έλεγχο 100%. Λοιπόν, κύριε Καλυτερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να θυμίσω ότι με τον κύριο Καλυτερίδη την προηγούμενη εβδομάδα κουβεντιάζαμε και είχε πει ότι δεν πιστεύω ότι θα κάνει χερσαία παρέμβαση το Ισραήλ στη Γάζα και δεν συνέβη αυτό. Να το πούμε και αυτό. Αυτό το λέω σε σχέση με τις εκτιμήσεις που κάνει για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.